Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε πραγματοποιήθηκε η 12η και 13η τακτική συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Τέθησαν ερωτήσεις από τις παρατάξεις που σχετίζονται με τα προβλήματα και τα θέματα των νησιών, καθώς επίσης και θέματα στην ημερήσια διάταξη. Μεταξύ των επερωτήσεων το Σάββατο, ερωτήθηκε η Περιφερειακή Αρχή για την εξέλιξη της πιλωτικής δράσης επιδότηση του εισιτηρίου στα αστικά λεωφορεία της ΠΕ Κέρκυρα για τους συνταξιούχους, το παραλιακό μέτωπο της Κέρκυρας, το οδικό δίκτυο Νότου και Βορρά, καθώς επίσης και τα μέτρα προστασίας και πρωτοβουλίες της Περιφερειακής Αρχής σχετικά με την έξαρση της βίας εναντίον των γενικών αλλά και γενικότερα της εγκληματικότητας στην περιφέρειά μας. Όσον αφορά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία τόσο η τρίτη τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης όσο και η πέμπτη αναμόρφωση προϋπολογισμού για το έτος 2024, καθώς επίσης και ελήφθηκε απόφαση ομόφωνα περί αποδοχής των ετήσεων χορήγησης ασφαλιστικών μέτρων των υπαλλήλων που έχουν προσληφθεί στην περιφέρεια λόγω της πανδημίας COVID. Την Κυριακή, οι επερωτήσεις που κράτησαν έτσι ζωντανό το ενδιαφέρον στο Συμβούλιο κυρίως είχαν να κάνουν με την υπόθεση της παροχής ή της στέγασης ή χρηματικού επιδόματος σε δικαιούχους μόνιμους υπαλλήλους των νησιωτικών δήμων, την προστασία της φανίδας γύρω από τα αεροδρόμια των νησιών, το μέλλον του λιμανιού της Λευκύμης, αυτές ήταν οι επερωτήσεις, και όσον αφορά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκε ομόφωνα η τροποποίηση και η συμπλήρωση του προγραμματισμού των πολιτιστικών εκδηλώσεων της περιφέρειας ανά περιφερειακή ενότητα, όσο και των αθλητικών εκδηλώσεων επίσης ανά περιφερειακή ενότητα. Ευχαριστώ πολύ.